Μπροστά σε μια πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα υπόθεση, βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι διοκτικές αρχές στην Λεμεσό. Άγνωστοι έκλεψαν κουτί που περιείχε την τέφρα 19χρονου που απεβίωσε πρόσφατα. Ήρθα στην Κύπρο στις 22 του μήνα για να ρίξουν την τέφρα στη θάλασσα της Κύπρου. Η κλοπή του κουτιού, αυτού που περιέχει το πιο πολύτιμο πράγμα, έχει αναστατώσει πάρα πολύ. Όλα άρχισαν χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 5, όταν το ζεύγος που κατάγεται από την Πολωνία στάθμευσε το όχημα ενοικιάσεως που χρησιμοποιεί έξω από εστιατόριο στην ακτή του κυβερνήτη. Χρυσοδάχτυλοι, αφού έσπασαν τον τζάμι της πόρτας του συνοδηγού, έκλεψαν 3 υφασμάτινες τσάντες που περιείχαν ήδη ρουχισμού, 200 ευρώ σε διάφορα χαρτονομίσματα και ένα ξύλινο κουτί με την τέφρα του νεκρού παιδιού του ζεύγους. Καλούμε οποιοδήποτε πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε ή αντιλήφθηκε οτιδήποτε σε σχέση με την κλοπή αυτή να ενημερώσει την αστυνομία το 1460. Παράλληλα καλούμε και τους ίδιους τους δράστες, αν είναι, να το αφήσουν κάπου και να δώσουν πληροφορία για να εντοπιστεί. Η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία του ξύλινου κουτιού με την τέφρα και ζητά την βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του. Φέρει την επιγραφή Ντένις 2000-2019.